Να ξαναπώ, το νομοσχέδιο Τσιάρη είναι πλέον νόμος για την συνεπιμέλεια. Πέρασε στην Ελληνική Βουλή πριν λίγη ώρα με 156 ψήφους, με τις ψήφους δηλαδή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, εκτός των ψήφων Γιαννάκου και Κεφαλογιάννη, που ψήφισαν κατά, αποχώρησαν από την συνεδρίαση, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Επαναλαμβάνω, οι περισσότερες ενστάσεις εστίαζαν στην εναλλασσόμενη διαμονή, 2/3, 1/3, στον γονέα που διαμένει, με τον οποίο διαμένει, και στον γονέα με τον οποίο επικοινωνεί αντίστοιχα, και ότι το νομοσχέδιο και μέσα από αυτό το 2/3, 1/3 είναι γονεοκεντρικό και όχι παιδοκεντρικό. Δεν έχει δηλαδή στο κέντρο τις ανάγκες συναισθηματικές και άλλες των τέκνων, των παιδιών. Είναι νόμος του κράτους πλέον με 156 ψήφους. Πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση. Λοιπόν, μαζί θέλω να μιλήσουμε για οικονομία, όμως να μην κάνουμε μια συζήτηση για οικονομία σε επίπεδο θεωρητικό, να δούμε την οικονομία της καθημερινότητας, να δούμε την οικονομία μεγάλων κομματιών της ελληνικής κοινωνίας που μετά από μια πολύχρονη οικονομική κρίση και από μια υγειονομική κρίση που διαρκεί τώρα σχεδόν 1,5 έτος, έχουν εξαθλειωθεί. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις βασικές τους ανάγκες. Έχουν μπει στην ακραία φτώχεια. Και δεν θέλω να μιλήσω μόνο για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ακραία φτώχεια, αλλά και σε αυτούς που φλερτάρουν μαζί τους, που είναι πολύ που είναι πολύ περισσότεροι. Υπάρχει πρόβλημα εκεί έξω. Υπάρχει πρόβλημα οικονομικό τεράστιο σε πολλές οικογένειες και συμπολιτών. Αν δούμε μόνο τα συσίτια που δίνουν ενορίες, έτσι, όπως τις περιβλέπτου, θα δούμε κάποιους αριθμούς τριψήφιους που αγγίζουν τετραψήφιο αριθμό ατόμων που παίρνουν συσίτιο, που συσίτιζονται από την ενορία της περιβλέπτου. Είναι γύρω μας, είναι δίπλα μας, είναι μαζί μας, ζούμε μαζί τους. Υπάρχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στην καθημερινότητα πολλών συμπολιτών. Ναι. Ναι, Στέφανε. Βλάση, η οικονομία της καθημερινότητας μπορεί να μην αναλύεται με επιστημονικούς όρους και σε επιστημονική βάση στο μυαλό και στη σκέψη και στην τσέπη του καθενός, αλλά όταν ο άλλος βάλει το χέρι του μέσα να βγάλει για να πάρει κάτι να καλύψει τις ανάγκες του, εκεί διαπιστώνει ότι η τσέπη πλέον όχι μόνο άδεια είναι, αλλά δεν υπάρχει ούτε καν τσέπη, καθώς μετά από μια τρομερή οικονομική κρίση βγαίνει η χώρα και μπαίνει ξαφνικά στο τούνελ του COVID, μιας πανδημίας, με αποτέλεσμα τα πράγματα να χειροτερέψουν όσο γίνεται περισσότερο. Γιατί μην πει κανένας ότι μπορεί να επιβιώσει μια οικογένεια με 3 ή 5 εκατοστάρικα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, έτσι όπως λειτουργούσαμε μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ας ελπίσουμε να βελτιωθούν τα πράγματα. Εκείνο που δεν μπορεί κανένας να κατανοήσει, ότι οι πολίτες και κυρίως οι χαμηλών εισοδημάτων και των χαμηλών στρωμάτων βρίσκονται σε άθλια θέση. Βρίσκονται δηλαδή, δεν είναι πλέον όρθιοι με τα χέρια στον τοίχο, αλλά είναι εξαπλωμένοι, κατάγυμνοι και χωρίς τίποτε. Δεν έχουν να τους πάρουν τίποτα. Γι' αυτό το λόγο αμολύθηκαν και οι αφαιρέσεις των σπιτιών και τα λοιπά με τους πληστηριασμούς, και αυτό θα γίνει, θα οδηγήσει τον κόσμο... Ξεκινάνε όλα αυτά. Να. Δεν ξέρω σε ποια κανάλια άλλα θα προχωρήσει ο κόσμος, γιατί όλα μπορεί ο Έλληνας να τα ανεχθεί πλην από το φιλότιμο, και το φιλότιμο είναι το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, το οποίο δυστυχώς δεν το σέβονται. Έτσι, ένας που δεν έχει τα... Δηλαδή, περιορίστηκαν οι εισαγωγές των φοιτητών στο πανεπιστήμιο. Έχει ο άλλος να πληρώσει να πάει στο κολέγιο, να πάει να πάρει ένα πτυχίο? Και αν έχει 2 και 3 παιδιά, ποιος θα πάει? Δεν μπορεί να επιβιώσει ο ίδιος. Έχει να πληρώσει το έμφυα, έχει να πληρώσει πόρο εισοδήματος που θα του προκύψει αν φορολογηθούν και αυτά τα 500 ευρώ που τους δίνουν. Αν λοιπόν κάποιος έχει και ένα ενίκιο ή κάτι άλλο, θα προκύψουν κάποια εισοδήματα τα οποία αφενός μεν δεν είναι, είναι κάτω από το όριο επιβίωσης, από τον όρο όμως των άλλων έρχεται ο κάτω και λέει, κύριε, πλήρων. Και ως συνήθως, οι μεγάλοι δεν πληρώνουν κανένας ποτέ.
γιατί έχουν λογιστήρια οργανωμένα, νομικούς κτλ. Και έχουν τους τρόπους να αξιοποιούν κάθε παραθυράκι των νόμων και να κάνουν τις δουλειές τους. Και ο πολίτης που δεν έχει κανέναν και δεν το στηρίζει κανένας, το λέμε αυτό για να το κατανοήσει ο καθένας το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα σε αυτόν τον τόπο. Διότι δεν είδα κάποιον πραγματικά ούτε από τους τοπικούς αλλά ούτε και από τους πολιτικούς γενικότερα και από τους κεντρικά πολιτικούς υπεύθυνους να πλησιάσουν τους ανθρώπους που έχουν τα προβλήματα και να νιώσουν ότι δεν μπορεί να μπει ο άλλος στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει γιατί δεν έχει λεφτά. Δεν μπορεί δηλαδή σκέπτεται να πάρει 2,5 κιλά ψωμί ή 1,5 κιλό για να φάει η οικογένειά του την ημέρα. Δηλαδή δεν σκέπτονται αυτά τα πράγματα κανένας και δεν πλησιάζει τον κόσμο. Το μόνο που λένε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, βλέπουν ότι να ψηφίζονται νομοσχέδια εν μέσω πανδημίας και κάποιες παρατάξεις να φεύγουν και κάποιοι από την ίδια την παράταξη να μην ψηφίζουν όπως ήταν αυτό για την... Λοιπόν, γίνονται τρομερά πράγματα, έχουν ψηφιστεί φοβερά νομοσχέδια. Μάλιστα. Και όμως ο κόσμος δεν έχει ιδέα του τι γίνεται, αλλά όλα αυτά θα τα βρει μπροστά του. Και θα τα βρει μπροστά του όπως βρίσκεται το τεράστιο θέμα της οικονομίας, της καθημερινότητας της οικονομίας, η οποία πλέον δεν μπορεί ο κόσμος να αντιδράσει. Υπάρχει αυξημένη ανεργία, υπάρχει πολλής κόσμος στα όρια της φτώχειας. Πολλής κόσμος, δίπλα μας. Η ανεργία είναι δεδομένη. Δεν μπορεί ο άλλος με την αναστολή να πάει να πληρωθεί. Θα πάει 1, 2, 3, 5 μήνες πόσο είναι, θα λήξει. Εργασία δεν πρόκειται να βρει όμως. Εδώ βλέπουμε ότι επιχειρήσεις κλείνουν, επιχειρήσεις που δεν άνοιξαν μετά την πανδημία και δεν ανοίγουν. Και μιλάμε για πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά και άλλες. Και εστίασης, μάλιστα, και ένδυσης, υπόδησης. Είναι επιχειρήσεις που ήταν η ραχοκοκαλιά της μικρής βάσης της οικονομίας. Και όμως αυτοί ήταν που γύριζαν τα λεφτά, γιατί οι μεγάλοι που λένε ότι κάνουν τις επενδύσεις και τα λοιπά, τα κάναν και μετοχές στο εξωτερικό και φεύγαν τα χρήματα και δεν τα βλέπε κανένας. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έχεις δίκιο που το υπογραμμίζεις με αυτούς τους τόνους. Ναι, Στέφανε. Ναι, το υπογραμμίζω γιατί όλοι ξέρουν και οι βουλευτές μας δεν ξέρουν ότι ο κόσμος υποφέρει. Δεν είδα έναν όμως να νοιαστεί πραγματικά να πει θα μεταφέρουμε το θέμα το ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά, το ότι βγάλαν τους πληστηριασμούς πριν καλά-καλά λήξει η πανδημία, το ότι έρχονται ξένα head funds που πήραν δάνεια και τα οποία ο κόσμος δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει, ότι ψηφίσαν νόμους που δεν μπορεί ο πολίτης δεν μπορεί να προστατευτεί ούτε καν από την ελληνική δικαιοσύνη. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος σε έναν τόπο που δεν είναι δικός του πλέον? Λοιπόν, Στέφανε, βάζουμε μια τελεία στο θέμα, το οποίο είναι τεράστιο, θα ασχοληθούμε ξανά οπωσδήποτε. Θέλω πριν σε αποδεσμεύσω από σένα κάποια σχόλια για την καθημερινότητα στην πόλη μας, στον Δήμο Ιωαννιτών. Επειδή έχεις δημοσιογραφική οπτική, από όπου και περνάς παρατηρείς και σαν πολίτης, σαν κάτοικος της πόλης, αλλά και δημοσιογραφικά τα προβλήματα της καθημερινότητας στο Δήμο Ιωαννιτών. Θέλω να εστιάσουμε στην οπτική σου. Τι βλέπεις λοιπόν, ποια είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας στα Γιάννενα? Είναι η μέρα της καθημερινότητας. Σήμερα μιλήσαμε για την καθημερινή οικονομία. Να πούμε ότι και τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν φτάνει δηλαδή που ο άλλος δεν έχει λεφτά, υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά. Θα ξεκινήσω με τα πεζοδρόμια. Mm-hmm. Τα πεζοδρόμια ευτυχώς που σε κάποιους τομείς έχουν αλλάξει και είναι καλό. Αλλά δεν μπορεί από τη μια μεριά να τα στρώνει ο Δήμος και από την άλλη να υπάρχουν ξαφνικά σπασμένες πλάκες, λακκούβες. Κάποιοι έχουν σκάψει για άλλους λόγους. Δηλαδή αυτό που γίνεται είναι να υπάρχουν φρεάτια πάνω στα πεζοδρόμια. Οι διάδρομοι που έχουν γίνει για τους τυφλούς, να παρκάρουν μηχανάκια, να παρκάρουν αυτοκίνητα, 1000 πράγματα, τα πεζοδρόμια είναι πολλές φορές είναι επικίνδυνα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ομάδα επιτήρησης όλων αυτών των προβλημάτων που θα αναφέρουμε και ο καθένας να καταγράφει την ίδια υπηρεσία. Πάμε σε χρόνους τηλεόρασης. Και να πούμε στη συνέχεια για το θέμα του παρκαρίσματος. Δεν μπορεί να παρκάρει ο άλλος πάνω στη διάβαση πεζών. Βγάζει τον άλλον από τα πλάγια να περάσει από πίσω ή από μπροστά
με αποτέλεσμα να μην τον βλέπουν τα αυτοκίνητα και να έχουμε συχνά ατυχήματα τέτοια. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία με το να παρκάρει ή πάνω στο πεζοδρόμιο ή πάνω στον ακάλυπτο που κλείνει το δρόμο κάθετα και να πάει η κυρία με το καροτσάκι με το παιδί ή ο ανάπηρος με το καροτσάκι του ή ο ανήμπορος και ο ηλικιωμένος να περπατήσει το μικρό παιδί και να μην μπορεί να περάσει κανένας και υποχρεωτικά να βγαίνουν στον δρόμο. Είναι πράγματα που θα πρέπει να σταματήσουν αυτά και θα πρέπει να έχουμε πέρα από τη δική μας τη συνείδηση, διότι δυστυχώς δεν υπάρχει συνείδηση των πολιτών ότι θα πρέπει να φέρονται σωστά και γι' αυτό το λόγο ίσως να χρειαζόμαστε και επίβλεψη σε αυτό το σημείο. Κακό αν εμένα, αλλά να πούμε τώρα για τα δέντρα και για τους χυσούς και για όλα αυτά. Υπάρχουν δέντρα τα οποία έχουν φτάσει σε πάρα πολλά σημεία στα όρια των ηλεκτροφόρων καλωδίων. Μέγας κίνδυνος για φωτιές. Είναι είτε κυσί αναρριχόμενοι, είτε δέντρα που γυρνιάζουν μέσα από οικόπεδα ή και από το δρόμο, τα οποία έχουν φτάσει στα καλώδια. Ποιος θα πάει να τα κόψει αυτά? Και είναι κοντά σε σπίτια αυτά. Ένα τέτοιο πράγμα πιάσει φωτιά, τι θα γίνει? Δεν το σκέφτεται κανένα πώς μπορεί να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα? Είναι το θέμα των, μια και μιλάμε για τα δέντρα αυτά και για τις φωτιές, θα πούμε για τα καθάριστα οικόπεδα. Τα καθάριστα οικόπεδα που υπάρχουν τα ακάλυπτα μέσα στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά. Δεν πάει κανένας να τα καθαρίσει, με αποτέλεσμα και σκουπίδια να μαζεύουν, που σημαίνει κίνδυνο. Αυτό για είναι ευθύνη των κατόχων των οικοπαίδων, έτσι, των ιδιοκτητών των οικοπαίδων. Ακριβώς. Θα πρέπει ο Δήμος όμως να επιβάλλει στον ιδιώτη να προχωρήσει τον καθαρισμό του οικοπαίδου. Δεν μπορεί ο άλλος να τα αφήνει έτσι, ασίδωτα δηλαδή, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί να μην έχει τα λεφτά να το καθαρίσει. Να υπάρχουν συνεργεία από τον Δήμο και να μπορεί να πληρώνει κάποια χρήματα δόσεως. Να γίνει κάποιο τέτοιο πράγμα. Άλλο ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, Βλάση, είναι τα τραπεζοκαθίσματα, τα κάρεκλο τραπεζοκαθίσματα, τα οποία λόγω του ότι είναι κλειστές οι αίθουσες μέσα, λογικό ήταν να βγάλουν τα καταστήματα έξω, αλλά ναι, κανένας δεν διαφωνεί να δουλέψουν τα μαγαζιά που έχουν τόσους μήνες κλεισμένες. Μη κλείνεις, κύριε, τη διάβαση που μπορεί ο άλλος να περάσει. Δεν μπορεί να κάνει σλάβο. Έχεις δίκιο. Δεν ανήκουν μόνο, ακόμη και σε αυτή την κρίσιμη συνθήκη, τη συνθήκη της πανδημίας ή της μεταπανδημίας, αν μπορεί να πει κανείς, έτσι, για να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι, δεν ανήκουν τα πεζοδρόμια και όλοι οι πεζόδρομοι μόνο στα καταστήματα εστίασης. Ανήκουν και στους περαστικούς. Ανήκουν και στον κόσμο που θέλει να κυκλοφορήσει, να πάει πάνω, κάτω. Πρέπει να βρεθεί ισορροπία εκεί. Ναι, δεν μπορεί να κάνει σλάλομο άλλο στα πόδια των κατήμενων και στα τραπεζοκαθίσματα για να περάσει με φόβο ή μη πέσει και τι θα κάνει. Το λες ωραία, σλάλομο. Και αν μπορείς να κάνεις σλάλομο, οκ. Okay. Αν έχεις ένα καροτσάκι, αν είσαι 90 χρονών, το σλάλομο δεν είναι εύκολο. Δεν μπορείς να περπατήσεις, τι γίνεται. Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδούμε τα ζητήματα της καθημερινότητας. Από δύο λόγια ακόμα που έχουμε για τις λακκούβες που υπάρχουν στους δρόμους. Στρώνει έναν δρόμο ο Δήμος. Πώς γίνεται με μαγικό το τρόπο σε 2, 3, 5 μέρες να σκάβεται πάλι? Είναι το γνωστό πρόβλημα. Το γνωστό πρόβλημα της έλλειψης εντελώς, παντελώς συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών. Πάντως γίνονται ασφαλτοστρώσεις στην πόλη, έτσι. Και καλές ασφαλτοστρώσεις. Θα πρέπει να καλυφθούν κάποια πράγματα, τα οποία δηλαδή όπως είναι τα φρεάτια, τα οποία είναι χαμηλότερα το δρόμο πολύ, με αποτέλεσμα εκεί να υπάρχει κίνδυνος και για τους ποδηλάτες και για τους, γενικά για τους ανθρώπους που έχουν δίκυκλα, για τους πεζούς αλλά και για τα αυτοκίνητα. Άμα πέσει απότομα σε μια λακκούβα μέσα, δεν ξέρει κανένας τι γίνεται. Σε ευχαριστώ, Στέφανε. Θα τα ξαναπούμε. Θα εστιάσουμε ξανά στη δικιά σου δημοσιογραφική οπτική για την καθημερινότητα. Να κλείσω με ένα τελευταίο. Πρέπει όλοι να προστατεύσουμε το δάσος της πόλης μας ως κόρυν οφθαλμού. Το δάσος έχει γίνει φαλακρό βουνό. Κάποιοι το έχουν κόψει γύρω-γύρω και άμα το κοιτάξεις από μακριά πλέον φαίνεται σαν οι αραιωμένες τρίχες στο κεφάλι μας πώς μας έχουν φύγει. Έτσι φαίνεται και το δάσος. Αρχίζει να απογεννώνει. Ευχαριστώ, Στέφανε. Παρεμβαίνουν και κάνουν τραγικά λάθη τα οποία θα τα πληρώσει η πόλη κάποια μέρα. Μάλιστα.
Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε αυτά τα θέματα. Ξανά και ξανά. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, περνάμε στο επόμενο.